Ο πολιτισμός Σύλλογος Ρόδου συμμετέχει για πολλαπλή φορά στην παρέλαση 25 Μαρτίου, τιμώντας τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Ο Σύλλογος με την ομάδα ιστορικών αναπαραστάσεων και με αυθεντικό οπλισμό θέλει να τονίσει την αξία και τη σημασία την ιστορική της σημερινής ημέρας. Είναι δύσκολη καιρή και πιστεύουμε ότι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τη μέρα αυτή. Έχουμε κάνει μια ομάδα ιστορικών αναπαραστάσεων, τη λέμε. Θέλουμε να τιμήσουμε τους αγωνιστές της Κρήτης των παλιότερων γενιών, οι οποίοι μας απελευθέρωσαν. Τις έχουμε δώσει το όνομα Καλησπέριδες, που το όνομα των ανταρτών που κατέβαιναν στα τουρκοχώρια και κάνουν ευνηδιαστικές επιθέσεις επί τουρκοκρατίας. Και παρελάβουμε στην ημέρα της 25 Μαρτίου, αλλά πηγαίνουμε και κάποιες αποστολές εκεί που πολέμησαν οι αγωνιστές της άλλης Ελλάδας και πολλές φορές πολέμησαν και κριτικοί στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στο Μεσολόγγι, στη Μάνη και σε άλλα μέρη, στο Καρπενήσι, για να δείξουμε κάτι κοντά στη μορφή του κριτικού αγωνιστή της εποχής του 21 και να τιμήσουμε και τους επαναστάτες της εποχής. Ας κατσίνα συλλόγια στη το δάσκαλο το Γιάννη. Από το πρώτο στο σφακιό και πρώτος νοικοκύρης, κι από προσπάθεια να γεννεί η Κρήτη Ρωμιοσύνη. Κάθελα προχριστούγεννα έβανε το καπέλο και έλεγε του πρωτοπάπα το Μόσχοβι θα φέρω. Ξάδερφε δάσκαλε γιανιό, σώπανε να μην πλέξεις, για θα τα ακούσει ο πασάς πολύ τουρκιά θα πέψει. Να βουδώ με χαρίσματα χαράτσια κάθε χρόνο, γιατί θα πέψει τη Τουρκιά και θα χαλάσει κόσμο. Αξαδρεύε πρωτόπαπα, δε βουδώ εγώ χαράτσια, κι ας πέψει ο καπετάν πάσας χιλιάδες μπαϊράκια. Πασάς σωστά ακούσε πολλά του βαροφάνη, στη πόλη στο βασιλιά έπεψε να φερμάνει. Αφέντη βασιλέα μου, διάταξη τα να κάμω, γίνα τα κάψω τα σφακιά, γίνα τα ρεφουδάρω. Ο βασιλιάς του το γράψετε λόγο να κινήσεις, να τα ξεβγάλεις στα σφακιά δροσιά να μην αφήσεις. Σήκωσι 6 Απριλίου μια Παρασκήνη μέρα, μπαίνουν οι Τούρκοι στα σφακιά με το σπαθί στη χέρα. Τρεις μέρες κάνουν πόλεμο, σώνονται τα φυσέκια και τα βουνά επιάσανε οι Τούρκοι σαν λελέκια. Τη νύχτα επατήσανε τα σκύφου Καλλικράτη και τα τσαντήρια στέσασι στο Σελιστιγκράτη. Και τούτη χώρα το σφακιό. Σπάνιο σπαθί. Πολύ σπάνιο. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή είναι πάρα το 21, δεν την έχω ξαναφέρει άλλη φορά. Ποια είναι η διαφορά της? Ότι έχει φτιαχτεί, έχει αυτό το αποτροπαϊκό από τη μία φορά που το βάζανε για προστασία από τα όπλα, αλλά από την άλλη πλευρά έχει σταυρό. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πάει να πει δηλαδή ότι φτιάχτηκε από την αρχή για χριστιανό. 12 μέρες πόλεμο, ουλία.
μικρή μεγάλη. Την εποχή αυτή που μιλάμε, οι άντρες δεν φορούσαν κοσμήματα. Τα κοσμήματα του άντρα ήταν τα όπλα του. Λοιπόν, είχαν τρέλα με τα όπλα, γιατί πέρα από την προστασία της ζωής τους ή την ανάγκη στη μάχη, ήταν έδειχνε και την κοινωνική θέση του καθενός και συμπλήρωναν την ενδυμασία και την ομορφιά του. Όποτε λοιπόν μπορούσαν, είχαν λαμπρά όπλα. Υπήρχε τρέλα για τα λαμπρά όπλα. Ένα σημείο του ΦΕΙΚ την εποχή του 21 έκανε σε μισθούς σουλιώτη στρατιώτη, που ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος στρατιώτης, με 30 γρόσια το μήνα, έκανε τους μισθούς 10 χρόνων περίπου. Ένα σημείο του ΦΕΙΚ. Ήταν περιζήτητα τα καλά όπλα. Γι' αυτό και στη μάχη, όποιος είχε καλά όπλα, γινόταν στόχος όλων των εχθρών για να τα πάρουν. Στον κάστρο τον πήγανε απάνω εις το τηδάνι. Χίλια καλώς εκόπιασε ο δάσκαλος ο Γιάννης. Φέρτε τσιπούσι για σε μη κεφάλαιο φουριφτιτζάνι. Φέρτε κάθε κλαολόκρουση του δασκάλου του Γιάννη. Κάμπισε πόπιε το καβέ, κύπιε και το καπνό του. Κάθοντας του το γδάρανε το μήλο πρόσωπό του. Στα γόνατα του εθέ... Όταν τα πλοία πουνούσανε, δεν μπορούσαν να σημαδέψουν καλά. Οπότε στο κόνημα του πλοίου, αυτή η Χωάνη που έχει το τρομπόνι, πετύχαινε τον άλλο κάπου. Κόντο του την εγδέρνανε και τη δεξά του χέρα. Έντοτε σε τουρκέβασε τη μια του τη γατέρα. Δάσκαλο Γιαννοπούλα μου, έτσι ήταν γραφτό σου. Ρόδο, πολιτιστικός σύλλογος με το σύνδεση του 2003 και έδρα την προσωπική Χανίων, έχει μοναδικό σκοπό την προβολή της αθεντικής πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας. Σήμερα συμμετέχει στην παρέλαση με αθεντικό οπλισμό του 1821. Ήταν οι περίφημοι κάλλιες πέριδες, αντάρτες επί Τουρκοκρατίας,
που κρατούν μαζί τους το παϊράκι του καπετάν Μανώλη Παναντήλου, απελευθερωτή του Μετσόβου.